Καλημέρα. Καλημέρα. Χρόνια πολλά. Χριστός Ανέστη. Που θα μιλήσουμε μαζί για τις καινούργιες ταινίες που παίζονται αυτή την περίοδο στο κινηματογράφο. Ακριβώς. Χρόνια πολλά. Χριστός Ανέστη σε όλους. Αφού ρωτήσουμε την Ιφηγένεια πρώτον πώς περάσαμε το Πάσχα. Γιατί έχουμε να τα πούμε 2 εβδομάδες. Ακριβώς, ναι. Κάναμε μία παύση λόγω της μεγάλης εβδομάδας και επιστρέφουμε δρυμύτεροι. Λοιπόν, αυτές τις ημέρες των διακοπών και του Πάσχα, είχαμε πει ότι ο κινηματογράφος θα λειτουργούσε... Λειτουργούσε κανονικά πλην του Μεγάλου Σαββάτου, του Μεγάλου Σαββάτου, που λογικό το βράδυ δεν υπήρξε προβολή. Ναι. Την Κυριακή του Πάσχα κανονικά. Κανονικότατα βέβαια. Ναι. Αυτές τις ημέρες του Πάσχα και την ημέρα του Πάσχα... Νομίζω ότι ο κόσμος βγήκε γενικά. Βγήκε. Δεν ήρθε μόνο σινεμά, βγήκε. Και σινεμά πήγε και διασκέδασε και καφέ ήπιε, ταβέρνες, εστιατόρια, μπαράκια, δουλέψαν όλοι. Να μην έχει κανένας παράπονο. Η αλλαγή αυτού του καιρού ευνόησε. Νομίζω ότι συγκεκριμένα για το Πάσχα δεν έπαιξε ρόλο ο καιρός, αλλά παρά μόνο το ότι ήταν οι γιορτές, ότι ήρθαν οι φοιτητές και γέμισε η πόλη. Νομίζω όμως ότι και ο καιρός έπαιξε, Ιφηγένεια, γιατί... Σίγουρα, σίγουρα, αλλά το ότι γέμισε η πόλη νομίζω ότι όλοι το αντιληφθήκαμε όλοι και από όσο είδα, νομίζω ότι άλλο Πάσχα δεν είχε τόσο πολύ κόσμο η Βέρεια, ήταν πάρα πολύ γεμάτη. Εγώ που είμαι στο κέντρο και παρακολουθώ, νομίζω ότι φέτος ειδικά είχαμε πάρα πολύ κόσμο το Πάσχα και πάρα πολύ νεολαία. Γιατί εγώ λέω βάση, επειδή δεν ήρθα τις ημέρες αυτές καθόλου στη Βέρεια. Όχι, είχε πάρα πολύ κόσμο, Τάσο. Και έκανα σύγκριση με την Αλεξάνδρεια σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Γι' αυτό και είπα και για τον καιρό, γιατί οι καιρικές συνθήκες ευνόησαν όλους. Μέχρι και τη Μεγάλη Τετάρτη που ο καιρός δεν ήταν καλός, έβλεπες έξω ψηλά πράγματα. Πέμπτη που καλυτέρευσε ο καιρός, σαν μανιτάρια. Ναι. Ξεφυτρώσαν Παρασκευή, όλοι. Παρασκευή που ήταν, ας πούμε, καλός ο καιρός, Μεγάλη Παρασκευή, ο κόσμος ήταν γεμάτος έξω, όπως και το Σάββατο. Ήταν γεμάτο, νομίζω ότι κινήθηκε η πόλη και τα εμπορικά και το κέντρο και τα πάντα. Αλλά δεν μπορώ όμως να πω ότι σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια ότι ήταν καλύτερα. Όχι. Όχι, είχε περισσότερο κόσμο. Ναι. Δεν ξέρω για τον τζίρο στα μαγαζιά. Για τον κόσμο μιλώ και εγώ. Δεν μιλώ, δεν για μιλώ γι' αυτό. Ναι, ναι. Μιλώ για τον κόσμο, ότι σίγουρα λόγω του καιρού βγήκε και περισσότερος κόσμος έξω. Είναι λογικό. Μια μητέρα με τα παιδιά, με τα καρότσια, δεν θα βγει έξω να κάνει βόλτα σε τέτοιο καιρό. Σαφώς, ο κόσμος βγήκε έξω. Τώρα από εκεί και πέρα δεν γνωρίζουμε το τι τζίρο κάναν τα μαγαζιά κλπ. Όχι, εγώ λέω... Πάντως ήταν καλό για την πόλη. Ήταν καλό. Πολύ ευχάριστο αυτό. Ήταν καλό. Έτσι, ευχάριστο το ότι υπήρξε κίνηση, το ότι υπήρξε... Και να σκεφτούμε ότι πόλεις που έχουν σχολές και έχουν φοιτητές είναι έτσι σε καθημερινή βάση. Ναι. Έτσι, εμείς αυτό το ζήσαμε μία εβδομάδα και άλλη μία που το ζούμε τα Χριστούγεννα. Και εδώ... αλλά αυτό συμβαίνει σε καθημερινή βάση σε πόλεις που έχουν φοιτητές. Και εδώ είναι το τραγικό, το ότι η μαθεία, όταν μοιράζαν κάποτε σχολές. Έτσι, τώρα βλέπουν δεν υπάρχει περίπτωση. Όταν κάποτε μοιράζανε σχολές, η μαθεία άργησε, πήρε προς το τέλος, ξέρω εγώ, και η Βέρεια και η Νάουσα κάποιες σχολές, οι οποίες ήταν χωρίς κόσμο και ουσιαστικά κλείσανε κιόλας. Όχι, ουσιαστικά κλείσανε κιόλας. Ναι, εντάξει, εκεί ήταν άλλα τα προβλήματα. Ναι, ενώ θα έπρεπε, ας πούμε, να φρόντιζε η μαθεία να πάρει κάποια τμήματα, τουλάχιστον όσον αφορά γεωπονικές σχολές, έπρεπε να είναι στην Μαθία, στην Αλεξάνδρεια, στη Βέρεια, στην Άουσα. Έτσι, έπρεπε να είναι εδώ οι σχολές αυτές. Δυστυχώς όμως οι τοπικοί άρχοντες δεν κινηθήκαν όπως έπρεπε να κινηθούν, με αποτέλεσμα να μην έχουμε αυτό που είπες πολύ σωστά, την κίνηση αυτή που βλέπουμε τις ημέρες των γιορτών στις πόλεις της Μαθίας. Η οποία είναι καθημερινή και σε εμάς είναι μία εβδομάδα. Είναι, ναι, έτσι. Περιμένω πότε να είναι γιορτές για να επιστρέψουν τα παιδιά μας πίσω για να γεμίσει. Για να γεμίσει η πόλη. Έτσι, έτσι. Δυστυχώς αυτή είναι η ομή ψυχρή πραγματικότητα. Είχαμε λοιπόν μια καλή κίνηση. Ευχάριστο αυτό. Για πάμε τώρα να δούμε από σήμερα τι θα έχουμε.
Λοιπόν, να πούμε ότι για τρίτη και τελευταία εβδομάδα συνεχίζεται το Fast and Furious. Είναι το νούμερο 7, το τελευταίο της σειράς, για όσους δεν το έχουν δει. Paul Walker, στην τελευταία του ερμηνεία, έτσι, και προς το τέλος λίγο της ταινίας, θα δούμε ότι συνεχίζει ο αδερφός του. Λοιπόν, είναι η 7η και τελευταία ταινία στη μεγάλη οθόνη. Τάσο, δεν την είδες, δεν σε συγχωρώ, όχι, πρέπει όχι, να αρθείς. Ναι, δεν την έχω δει. είδα προχθές στην τηλεόραση κάποιες βραβεύσεις. Ναι. Και μιλούσαν για την ταινία, για τον χαμό του ηθοποιού που έτσι και στη συνέχεια ο αδερφός του κτλ. Όλα, ναι. Λοιπόν, να πούμε ότι έχουμε Van Diesel, έχουμε έτσι ονόματα, μεγάλα ονόματα. Έχουμε Jason Statham, φυσικά Paul Walker στην τελευταία του ερμηνεία, αλλά η ταινία για τους λάτρεις έτσι, των πειραγμένων αυτοκινήτων και της ταχύτητας, νομίζω ότι αξίζει. Στις 10 το βράδυ, μόνο μία προβολή, για τρίτη και τελευταία εβδομάδα. Μόνο τις 10 το βράδυ. Μόνο στις 10. Μέχρι και την επόμενη Πέμπτη. Είναι δηλαδή. Μέχρι και την Τετάρτη. Ναι. Είναι μέχρι και την Τετάρτη, για όσους δεν το έχουν δει, για τρίτη και τελευταία εβδομάδα, στις 10 το βράδυ. Πολύ ωραία. Άρα λοιπόν η ταινία αυτή για να συνεχίζει αρέσει. Φυσικά και αρέσει. Έτσι. Έχει φαν. Έχει φαν. Ναι, οι ταχύτητες. Έχει λάτρεις μάλλον. Οι ταχύτητες πάντοτε έχουν ερωτευμένους. Ακριβώς. Πολλούς ερωτευμένους που με ταχύτητα είναι εγωιτευμένοι και τους αρέσουν να παρακολουθούν και ταινίες που έχουν. Φυσικά. Φαντάζομαι ότι ο γιος μου την είδε και ξετρελάθηκε. Μπαίνει κάθε μέρα και τη βλέπει. Και τώρα αρχίζουμε και συλλέγουμε αγωνιστικά αυτοκινητάκια μικρά. Συλλεκτικά αυτοκίνητα. Μάλιστα. Έχει επηρεαστεί δηλαδή. Ακριβώς. Ναι. Η δύναμη του κινηματογράφου. Ελπίζω μόνο μην μου ζητήσει νωρίς αυτοκίνητο, έτσι. Αυτό να είσαι σίγουρη, δεν υπάρχει περίπτωση. Όταν θα φτάσει στην ηλικία, επειδή θα τη χρειάζεται και για άλλους λόγους, οπότε θα το ζητήσει. Λοιπόν, με άφησε μόνο να μην είναι επικεντρωμένος και χτυπάει τα πόδια του για τέτοια ταχύτητα αυτοκίνητα, γιατί αυτά είναι και με πολύ υψηλό τίμημα. Δεν νομίζω. Λοιπόν, να συνεχίσουμε με περιπέτεια. Συνεχίζουμε με Liam Neeson, νυχτερινή καταδίωξη. Run All Night η ταινία. Τον έχουμε συνηθίσει σε ταινίες έτσι, action mode, ταινίες δράσης που νομίζω ότι του πάνε πολύ τελευταία και συμφωνίζουν και συμφωνούν όλοι σε αυτό. Liam Neeson, βιρτουόζος εκτελεστής αυτή τη φορά και θα δούμε ότι στην ταινία αυτή ως επίμονος detective ψάχνει στα χνάρια και ο γιος του, έτσι, τον οποίον κυνηγάνε και έχει εγκαταλείψει πριν από χρόνια. Γίνεται στόχος δολοφονίας. Ο Liam Neeson προσπαθεί να ανακαλύψει και να μπει στα χνάρια να σώσει το γιο του. Γίνεται εκτελεστής. Μία πάρα πολύ ωραία ταινία, περιπέτεια. Και νομίζω είναι στο στυλ που τον έχουμε συνηθίσει σε ταινίες δράσης. Μάλιστα. Αυτή η ταινία... Στις 10 το βράδυ. Καθημερινά στις 10 το βράδυ, ναι. Μάλιστα. Κάθε μέρα τον έχουμε συνηθίσει έτσι να μπλέκεται με μαφία, αλλά νομίζω ότι και η νυχτερινή καταδίωξη, όσοι την είδαν, η ταινία άρεσε. Πολύ ωραία. Μάλιστα. Λοιπόν, πριν περάσουμε σε κάτι που μου αρέσει πολύ, να πούμε ότι δεν ξεχνάμε και τους μικρούς μας φίλους. Φυσικά. Γιατί ο καιρός άνοιξε και μέσα στο σπίτι φυσικά δεν μπορούμε να κρατήσουμε άλλο τα παιδιά. Πρέπει να βγουν έξω. Αναμφισβήτητα πρέπει τα παιδιά βεβαίως να βγουν έξω. Λοιπόν, έχουμε τις όμορφες φτερωτές μας νεραϊδούλες, Winx Club, το μυστήριο του ωκεανού. Είναι η τρίτη σειρά της ταινίας. Είναι η τρίτη ταινία μάλλον της σειράς, της Winx. Έχουμε τις όμορφες φτερωτές νεραϊδούλες, οι οποίες προσπαθούν να ανακαλύψουν καινούριους τόπους, να μπλέξουν σε μοχθηρές συμμαχίες, να έρθουν αντιμέτωπες με εχθρούς, με καινούρια μαγικά κόλπα. Είναι μια ταινία που αρέσει πάρα πολύ, σαφώς και επειδή είναι και η τρίτη της σειράς. Στις 6 παρατέταρτο, στα ελληνικά, καθημερινά. Καθημερινά στις 6 παρατέταρτο. Η ταινία είναι μεταγλωτισμένη. Μία προβολή. Μία προβολή. Winx. Για τους μικρούς μας φίλους, λοιπόν, καθημερινά στις 6 παρατέταρτο
ανταγωνισμένη, Wings. Ναι. Έτσι. Δηλαδή, τι έχουμε... Και αφήσαμε το ωραίο για το τέλος, για το οποίο έχουμε να πούμε αρκετά. Ωραία, τότε εφόσον αφήσουμε το ωραίο για το τέλος... Μπορούμε να περάσουμε σε ένα διάλειμμα. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά να μας πεις τι ακριβώς έχουμε αφήσει για το τέλος. Ατλαντίδα, ένα ολοκένουργιο και πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο με σύγχρονα μηχανήματα γυμναστικής, σας